Μεσημέρι. Καλή μεσημέρι εγώ, κυρίες και κύριοι. Συγκεκριμένα το ελικόπτερο της αεροπορίας στρατού έπεσε στη Ρεντίνα. Οι χειριστές του ελικοπτέρου που φέρεται να έχει πέσει σε θαλάσσια περιοχή είναι καλά στην υγεία τους, να πούμε. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που αναφέρει το Γενικό Επιτελείο Στρατού. Σε ανακοίνωσή του, το Γενικό Επιτελείο Στρατού ενημερώνει ότι ήταν στη διάρκεια, η πτώση του ελικοπτέρου έγινε στη διάρκεια δραστηριοτήτων της άσκησης Σαρίσα 2016. Οι δύο χειριστές του ελικοπτέρου έχουν τις αισθήσεις τους και διακομίστηκαν στο 424 Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης για περαιτέρω ιατρικό έλεγχο. Τα αίτια ακόμα διερευνώνται για την πτώση του ελικοπτέρου. Δυστυχώς εγώ να πούμε ότι δεν είναι το πρώτο ελικόπτερο αυτού του τύπου που πέφτει. Το 2008 είχε πέσει ελικόπτερο του ίδιου τύπου κοντά στην Κύμη Ευβίας, ενώ το 2010 ένα ελικόπτερο απάτηση έκανε βαριά προσγείωση από ύψος 3.000 ποδών στο χώρο της βάσης στην Πάχη Μεγάρων, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους οι δύο πιλότοι. Μας ευχαριστούμε. Ευτυχώς λοιπόν είναι καλά στην υγεία.